Καλά ξεκίνησε η κίνηση σήμερα, που μια χαρά πάει. Πιστεύω αύριο θα κορυφωθεί. Ψωνίζουν από όλα τα κρέατα, χοιρινά, σουφλάκια, παντσέτες, από όλα, αρνάκι, φαϊδάκια. Ό,τι έχει σχέση με το ψήσιμο πιο πολύ. Εσείς καταλαβαίνετε από τις ποσότητες που παίζει κάποιος πελάτης, αν θα έχει μεγάλη ψυχαριά με πολλούς καλεσμένους, τι θα γίνει πιο οικογενειακά ή εορτασμός της συγκεκριμένης. Ανάλογα στις παρέες. Άλλοι παίρνουν πολλά κρέατα, έχουν παρέες, μαζεύονται σπίτι πολύ. Άλλοι λιγότερα. Ανάλογα στον κόσμο που έχει ο καθένας. Έχετε παραγγελίες για την αυριανή μέρα ή ο κόσμος έρχεται και ψωνίζει επιτόπου εδώ? Παραγγελίες πιο πολύ σε σουφλάκια, ας πούμε, για να κάνω τα κομμάτια μου και εγώ, γιατί τα φτιάχνω εγώ τα σουφλάκια και πρέπει να ξέρω, ας πούμε, περίπου πάνω κάτω, γιατί δεν φτιάχνονται αυτά μέσα σε 5 λεπτά, θέλουν μια διαδικασία. Τα άλλα λίγο πολύ, εντάξει, τα παίρνουν επιτόπου τη στιγμή που έρχονται. Το έθιμο της ψυχνοπαίδευσης άρα θα τηρηθεί εδώ στον κόσμο, αν κανονίσουμε, αν βλέπουμε από τον κόσμο που ψωνίζει εδώ. Πάει full μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω θα πάει καλά και φέτος. Αύριο τα καταστήματα, τα αγριοπούλια, πότε θα είναι ανοιχτά? Πιστεύω συνεχόμενα μέχρι τις 9 η ώρα. Μέχρι τις 9 το βράδυ. Μέχρι τις 9, γιατί υπάρχουν και πελάτες στο βραδάκι αργά που κάτι θα λείψει, κάτι. Εγώ πιστεύω γίνεται, ψωνίζουν και από σούπερ μάρκετ, αλλά ψωνίζουν έτσι. Νομίζω ότι εντάξει, λίγο υπάρχει κόσμος που δεν έχει και πολλά χρήματα, ας πούμε, και, εντάξει, και γενικώς πιστεύω ότι εντάξει, άμα όποιος διαλέγει ποιότητα ή για το δικό μου μαγαζί ξέρει τι κρέατα θα πάρει, έρχεται. Εντάξει, ο κόσμος, έχω μερικούς φίλους που λένε είσαι λίγο μακριά. Καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ο κόσμος ψωνίζει κρέατα? Μερικοί, όχι όλοι. Μερικοί. Κάνουν μια έρευνα αγοράς ή περιμένουν όλη τελευταία στιγμή? Ο Έλληνας τελευταία στιγμή είναι περισσότερο. Ποια είναι τα κρέατα τα οποία επιλέγει ο καταναλωτής? Χοιρινό και παϊδάκι αρνί. Οι ποσότητες έχουν μειωθεί, είναι ίδιες, αυξάνονται? Σχεδόν στη μέση είμαστε στην ποσότητα. Εν σύγκριση με τα άλλα χρόνια. Οι τιμές, κάτι που ενδιαφέρει τους καταναλωτές? Οι τιμές πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Περίπου το χοιρινό το κιλό, τα παϊδάκια, τα αρνίσια το κιλό. Η μπριζόλα έχει 4,5 ευρώ η χοιρινή και 8,5 έχουν τα παϊδάκια. Εδώ οι τριπολιτσιώτες την αυριανή μέρα τη γιορτάζουν. Ψήνουν στους δρόμους, στις σταριές παντού, φίλους, παρέες. Τι βλέπετε εσείς? Πιστεύω κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, πιστεύω. Εδώ πέρα είναι παραδοσιακή γειτονιά η Αγριοπολία, η πάνω αγορά. Βλέπετε η κίνηση εδώ στα καταστήματα? Μέτρια πράγματα σήμερα. Μέτρια πράγματα. Αύριο θα δούμε. Ο κόσμος ρωτά, επιλέγει ελληνικό κρέας ή γνωρίζει ότι φέρνετε εσείς και ψωνίζουν? Γνωρίζει κάθε κρεοπολείο ότι πουλάει τώρα. Ναι, επιλέγει το ελληνικό, ναι. Διάφορα κρέατα. Και παϊδάκια και μπριζόλες χοιρινές. Γιατί έχω και χοιρινό δικό μου. Και το σφάξαμε και θα κόψουμε και από εκεί. Και πήρατε κάτι για συμπλήρωμα? Για συμπλήρωμα, ναι. Θα έχετε κόσμο την αυριανή μέρα? Της οικογένειάς μου. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και τους συμπεθέρους, γύρω στα 20 άτομα. 20 άτομα, ψισταριά ή φούρνος το σπίτι? Ψισταριά, παραδοσιακά. Και κρασί δικό μας. Οι τιμές εδώ πώς τις είδατε, ίδιες καλές? Καλές, ανθυρές. Υγεία να έχει ο κόσμος, να μπορεί να ψωνίζει. Παρόλο που τους έχουν κόψει τις συντάξεις, ο κόσμος το παραδοσιακό το κρατάει ακόμα. Κάποτε γινόντουσαν ακόμα περισσότερες. Τώρα ο κόσμος έχει και πένθος, είναι και αυτό, και η οικονομία του καθενός περιορίζεται. Όμως όλος να έχει υγεία, πρώτον υγεία και λίγα λεπτά, για να μπορεί να μην στενοχωρείται ο κόσμος και αρρωσταίνει. Λεφτά και υγεία πάνε μαζί. Έχω πάρει μπριζόλες, λουκάνικα και κοιμάνικα, μπιστέκια. Αύριο κάρβουνα στο σπίτι ή στο φούρνο? Έξω, στο μπαλκόνι, σε ψυσταριά. Έχετε κόσμο? Λίγους φίλους. Είναι έτοιμο, έτσι, το τηρείτε? Είναι έτοιμο, το τηρούμε κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη χρονιά, λόγω κρίσης, όχι με πολλά άτομα, πιο λίγα, με λίγους φίλους και καλούς. Οι τιμές εδώ στο Αγριοπολείο είναι καλές? Ναι, πολύ καλές και πάρα πολύ ωραία κρέατα. Ψωνίζετε συχνά από ναι, εδώ? Ναι, είναι... πάντα από εδώ, χρόνια τώρα.
Εκείνης έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, από την αρχή της εβδομάδας, ετοιμάζονται σιγά σιγά, είναι ικανοποιητική. Εντάξει, ό,τι ψήνεται το ψήνουμε αύριο. Ποια είναι τα κρέατα τα οποία επιλέγουν τα καρνάδια? Η Τρίπολη τηρεί το έθιμο, συνήθως χοιρινά, θα έλεγα, σε μπριζόλες, παντσέτα, λουκάνικα, ό,τι ψήνεται πιο, είναι πιο οικονομικό και... Λόγω κρίσης, αυτά. Αναμένετε κίνηση και αύριο το πρωί, τη τελευταία στιγμή, σου έλεγε. Ναι. Η κίνηση αύριο είναι όλη την μέρα. Όχι το πρωί, είναι όλη την συνεχόμενα. Γιατί ψήνουν και συνεχίζουν όλη την μέρα. Δεν είναι ότι. Αυτοί που προετοιμάζονται παίρνουν από σήμερα και αύριο είναι συνεχόμενα όλη μέρα. Οικογενειακά, με λίγα άτομα και αυτά. Όχι ψυσταρίες μεγάλες. Οι τιμές πώς είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι? Ναι. Στα ίδια επίπεδα και πιο χαμηλά, θα έλεγα. Δεν έχει ανέβει κάτι σε κρέας. Ο κόσμος τηρεί το έθιμο εδώ στην Τρίπολη? Το έθιμο τηρείται ανέκαθεν στην Τρίπολη. Την τιμάνε την Τσικνοπέμπτη. Τα ψωνίζουν τα κρέατά τους. Τη σκάρα συνήθως για την Τσικνοπέμπτη. Τα αρνάκι, το λουκάνικο, πανσετούλες, μπριζολίτσες, τα πάντα. Ο κόσμος όσο μπορεί. Και έχει η τσέπη του ακόμη. Έχει και μεγάλες παρέες και ακόμη κρατάει το έθιμο στην Τρίπολη και το βαλάντι τους ακόμη από ό,τι βλέπουμε κρατάει. Αναμένεται μεγαλύτερη κίνηση αύριο Πέμπτη? Αύριο ναι, θα είναι η αποκορύφωση αύριο για την Τσικνοπέμπτη.